Οι απόγονοι όσων επέζησαν της γενοκτονίας, σε ενιαίο μέτωπο Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι, αγωνιζόμαστε τον δίκαιο αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς και τους νεότουρκους. Παρουσία μου λοιπόν εδώ σηματοδοτεί κάτι περισσότερο. Σεβασμό και τιμή στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του ποντιακού ελληνισμού που χάθηκαν πριν από 100 χρόνια. Και εδώ πρέπει να πω ότι αν στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν 4 εκατομμύρια περίπου οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί και ήταν 12 εκατομμύρια όλοι, οι μουσουλμάνοι ήταν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια. Σήμερα υπερδεκαπλασιάστηκαν. Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τι γίνανε και οι ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι με την ελληνική συνείδηση και οι κρυπτοχριστιανοί, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για έναν αριθμό που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια. Απαγορεύονται όλα τα όργανα και οι τοπικές διαφοροποιήσεις. Και οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα κτλ. Φανταστείτε τι είδους αλλαγή θα ήταν αυτή. Και φανταστείτε μια τέτοια πολιτική να εφαρμόζεται για δεκαετίες. Πώς επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος πολιτισμικής ισοπαίδωσης και μια προσπάθεια αφομοίωσης, που είναι το τελικό στάδιο της γενοκτονίας. Το που κάνει η Τουρκία σήμερα με τις αφηγήσεις, τις απειλές, είναι ακριβώς μια προετοιμασία που μπορεί να φτάσει σε κατάσταση επικίνδυνη. Διότι δημιουργεί ένα κλίμα, κυρίως στο λαό της, ο οποίος σιγά σιγά σωματώνει αυτές τις απειλές και αρχίζει να πιστεύει ότι έχει δίκιο και είναι αλήθειες. Δημιουργεί φήμη και μύθους. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Όπως συνάγεται, η γενοκτονική διαδικασία αναπτύχθηκε παράλληλα με τη διαδικασία γενέσεως του τουρκικού εθνοκράτους. Υπ' αυτήν την έννοια, το τουρκικό κράτος είναι αποτέλεσμα γενοκτονίας ή γενοκτονιών. And that when we care about the Greek genocide, we care about the Armenian genocide, we care about the Yazidi genocide, we care about the Holocaust, we care about Cambodia, we care about Sudan, we care about the Rohingya in Myanmar, we care about the Muslim population in China. We care about any and every place that human beings who are not carrying guns and knives, who are not armed, are rounded up and destroyed. That is what we are against.